Τα ζητήματα που προκύπτουν από την έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία τελικά ενταχθεί στον μηχανισμό, θα ενταχθεί λόγω των τραπεζών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι για τα δημοσιονομικά. Και θα ενταχθεί εάν και εφόσον ε, η συγκεκριμένη τράπεζα, ότι κυρίω γίνεται λόγο για μία τράπεζα, δεν καταφέρει να επανακεφαλαιοποιηθεί και αναζητηθούν. Κοντίγια για την επανακεφαλαιοποίησή τη από μέρου του κράτου. Ε, Αντιλαμβάνεστε ότι εμεί δεν διαθέτουμε τα λεφτά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε αυτά τα λεφτά, αν και εφόσον οι τράπεζε δεν καταφέρουν να επανακεφαλαιοποιηθούν με τι δικέ του τι γιατί το έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο ευθύ εξ αρχής, ότι πρώτα απ' όλα αυτέ θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπου. Εμεί του βοηθούμε. Σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα. Οι ενδείξει που μη... υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε, τα τελευταία 24 ώρα. Ε, νομίζω να αναμένουμε ακόμα. Υπάρχει μια σχετική χρονική ε, δυνατότητα για την επανακεφαλαιοποίηση του περίπου μέχρι το τέλο του Ιούνιου. Ο λόγο που πήγαμε με το σχετικό διάταγμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα είναι για να στηρίξουμε την, ε, τράπε... την Τράπεζα, την ε, Λαϊκή, για να συνεχίσει τι προσπάθειε. Να βρει κοντίγια είτε από του υφιστάμενου επενδυτέ είτε από νέου επενδυτέ, ε, για να βρει τα λεφτά ή τουλάχιστον ένα μέρος των λεφτών που χρειάζεται για να επανακεφαλαιοποιηθεί. Εάν τελικά αυτό δεν γίνει δυνατό, θα έρθει το κράτος να καλύψει τι ανάγκε. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από, την, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα λεφτά, ε, είτε με κάποια διμερή συμφωνία με κάποια χώρα, ή να καταφύγουμε στον μηχανισμό που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη των τραπεζών. Ο μηχανισμό όμω δεν στηρίζει τι τράπεζε απευθεία. Ο μηχανισμό χρειάζεται για να δώσει τα λεφτά, τα δίνει στο κράτο και το κράτο τα δίνει στι τράπεζε μέσα από συγκεκριμένου όρου. Αυτό σε ό,τι αφορά στο κομμάτι τούτο. Η προσπάθεια μα όπω έχουμε πει είναι να αποφύγουμε τον μηχανισμό και προ αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε. Βέβαια πρέπει να πω ότι όταν καταφύγει κάποιο στον μηχανισμό έχει σημασία και ποιους, ποιοι είναι οι όροι που θέτει ο μηχανισμό για να σου δώσει τα συγκεκριμένα λεφτά. Μάλιστα. Αν όμω φαντάζομαι είμαστε στο 2,5% με αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σύντομα, θα είναι εντελώ διαφορετική και η όρη. Ή δεν έχει καμία σχέση η... το ένα θέμα με τα ουσιαστικά αυτό, που, που κοιτάζει... Ναι, αυτό που κοιτάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τη δημοσιονομική κατάσταση και την προοπτική τη εθνική οικονομία. Θα πρέπει να πω ότι. Ε, εμείς είμαστε κοντά στην υλοποίηση των στόχων, Όπω είχαμε υλοποιήσει το 2009 και το 2010 του στόχου που είχαμε θέσει έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του καλύψαμε πλήρω. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 2010 είμαστε δεσμευμένοι για δημοσιονομικό έλλειμμα 6% και εμεί είχαμε πάει με 5,3%. Δημοσιονομικό έλλειμμα, λόγω των μέτρων που είχαμε πάρει. Το 2011 δυστυχώ υπήρξε μια κατάσταση όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για ε, ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά την Ευρωζώνη, που μπήκε σε ένα δεύτερο και τρίτο κύκλο ύφεση και αυτό είχε αντανάκλυση πάνω στη δική μα την οικονομία. Συν την κατάσταση στην Ελλάδα που μα επηρεάζει ε, πάρα πολύ. Η προσπάθειά μα λοιπόν είναι να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά μέσα στα πλαίσια που έχουμε δεσμευτεί, για δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 2,6%. Ε, ε, έχουμε μια μικρή απόκληση. Όπω την έχουμε επισημάνει, για την οποία έχουμε πει ότι θα ληφθούν μέτρα. Μιλάμε <Κι> για <Κι> 150 με 200 <Κι> εκατομμύρια. 150 με 200 ναι. εκατομμύρια. Κανεί δεν μπορεί να ξέρει ακόμα, διότι η οικονομία εξελίσσεται η πραγματική. Ε, είχαμε μήνε που ακόμα δεν είχαμε τι εισρωέ από ε, το ΤΕΠ, από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Το. Ε, το ο φόρος προς τη αξίας από το 2015 στο 17% μπήκε τον Μάρτιο, αλλά δεν είχαμε ακόμα τα έσοδα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, μια εξέλιξη, την οποία εμείς παρακολουθούμε συνεχώς. Οι υπολογισμοί που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι υπάρχει αυτή η απόκληση που είναι ελεγχόμενη περίπου των 150 με 200 εκατομμύρια και θέλουμε να καλύψουμε αυτή την... Ε, απόκληση για να στέλνουμε συνεχώς το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το κράτος ε, για τα θέματα τα δημοσιονομικά, εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας. Μάλιστα. Ποια μέτρα, πώς θα καλύψετε αυτή την απόκληση. Αυτά όταν θα είμαστε έτοιμοι θα τα πούμε. Θέλω να πω ότι μέτρα δεν θα πρέπει συνεχώ το μυαλό να πηγαίνει σε μέτρα φορολογικά ή μέτρα που έχουν να κάνουν με του εργαζόμενου κλπ. Και Υπάρχει είναι... και μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στου δημοσίου υπαλλήλου για φορολογία του εφάπαξ, για αποκοπή 13ου μισθού. Ε, για το, 10... το... το... Για το... Για το... το 13ο μισθό το... έχουμε κάνει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θυμάστε τότε που πρόκειψε θέμα ότι η κυβέρνηση. Ε, δεν πρόκειται να κινηθεί προς την κατεύθυνση του 13ου μισού Είναι μια δέσμευση που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου και θέλω να επαναλάβω αυτή την δέσμευση και αυτή την τοποθέτηση. Ε, όπως και θέλω να πω ότι όταν μιλούμε για μέτρα δεν σημαίνει ότι μιλούμε για μέτρα που θα πάρουμε για τους εργαζόμενους, για τους μισούς, για τους μισθωτούς κλπ. Υπάρχουν πολλών ε, λογιών μέτρα είτε αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με την περικοπή εξόδων, έχει να κάνει με φορολόγηση όχι απαραίτητα των εργαζομένων αλλά του πλούτου και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία θα είναι ισορροπημένα και ασφαλώ. Εάν θα έχει να κάνει με κάποια μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους, εάν θα έχει, θα είναι έπειτα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι στο τραπέζι η φορολόγηση του ΔΕΦΑΠΑΞ. Δεν έχει μπει τίποτα στο τραπέζι. Πότε πρέπει να yeah. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει να τα ανακοινώσουμε. Θέλουμε να τα κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Τούτη την ώρα, επειδή συζητούμε το θέμα τη ΆΤΑ που είναι μέσα στο πακέτο το τρίτο που έχουμε αποφασίσει, το τελευταίο πακέτο που έχει περάσει, αν θυμάστε, υπάρχει και πρόνοια για συζήτηση για την ΆΤΑ με στόχο. Όχι την αποκοπή τη, αλλά με στόχο την αναδιάρθρωση τη προ το προοδευτικότερο. Δηλαδή με ένα πιο δίκαιο τρόπο να αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη των μισθών. Μάλιστα. Άρα δηλαδή να αναμένουμε τα επόμενα ναι. 24 ώρα. Δεν θα λέω όπω είναι να αναμένουμε τις, το επόμενο χρονικό διάστημα μια συζήτηση και για αυτά τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και όχι μόνο για την άλλη.